Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Ακούτε Λίμπερο και ακούτε ΠΑΟΚ 24. Λίγα λεπτά μετά τις 12, πολύ λίγα. Πάμε μαζί μέχρι και τις 2 σήμερα, 5η 14 Ιουνίου, εδώ στον Λίμπερο. Επικοινωνούμε με μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 5 45 26. 14 έχουμε σήμερα. Άλλες 8 για να πάμε η Ολλανδία. Ναι. Και σήμερα είναι Παρασκευή. Άντε ρε φίλε, άντε λίγο να φύγουμε να ησυχάσουμε. Γιατί να ησυχάσουμε? Άσε που σου λέω τώρα, πάμε να φύγουμε. Περιέγραψε τον κόσμο μία ημέρα της προετοιμασίας δική σου, όχι της ναι, κοντά στην ομάδα, αλλά δική σου πιο πολύ. Ξυπνάμε πώς το είναι? Πρωί. Ώρες, γιατί το πρωί... 8 και 4. Ολλανδίας ή Ελλάδος? Ολλανδίας, δε. Όχι 8 και 4. Τι ώρα ξυπνάμε? Λίγο πιο αργά. Το πρωί είναι όπως θα προλάβουμε. 8.30 νομίζω ήταν το ξυπνητήρι. Εντάξει. 8.30. 10 πέσω την προπόνηση. Ναι, 8.30 ξυπνητήρι. Ναι. Πρωινό πλούσιο, όταν μένουμε σε ξενοδοχείο, όταν μένουμε σε Airbnb τρώνε αυτά που αγοράζω εγώ όλοι, εντάξει, πίνουν από την καφετιέρα που αγόρασα εγώ καφέ, δεν γεμίζουν τα παγάκια και πέφτουν τα καριολίκια πρωί πρωί, εντάξει, αλλά γενικά, τι άλλο είχα αγοράσει, καφετιέρα και τι άλλο, και το στιέρα. Έφερε το PlayStation. Και PlayStation που κουβαλούσα. Εσύ κουβαλάς φέτος. Αλλά δεν έχω παίξει το FIFA. Θα σε σκίσω. Θα φέρω και το Pro. Όχι, όχι. FIFA θα παίξω. Θα μάθω το FIFA, δηλαδή. Δύο παιχνίδια θα με κερδίσεις. Ναι. Δεν σε βλέπω. Πάμε παρακάτω. Μετά πηγαίνουμε στην προπόνηση την πρωινή. Με πλαστικό στο χέρι, καφέ και προχωράμε. Κοίταξε, άλλο να πηγαίνεις στην προπόνηση Σάντος και άλλο Στανόγεβιτς. Κάνει λίγο τη διαφοροποίηση. Σε προπόνηση. Και εντάξει, στην προπόνηση Στανόγεβιτς αναρωτιέσαι αν θα γίνει. Ξεκινάμε από τα βασικά, η πρωινή τουλάχιστον. Μεσάντος πας γεμάτο σχετικά όρεξη. Είναι το βλέμμα σου καρφωμένο και από την πρώτη στιγμή. Ναι, στον Μεστανόγεβιτς ήσουν λίγο, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Τέλος πάντων, βλέπουμε την πρωινή προπόνηση. Ναι. Μετά, πάμε, κάνουμε τις συνεντεύξεις. Ναι. Με χαρά οι παίκτες μας περιμένουν. Οι παίκτες πραγματικά δηλαδή συχαίνονται την ώρα και τη στιγμή που υπάρχει αυτή η διαδικασία. Ανοίγει η καρδιά τους. Ναι. Έχουν και εμείς είναι... βέβαια. Να σας πω την αλήθεια, έχω να γράψω συνέντευξη, δηλαδή με βοηθάνε οι συνάδελφοι σε αυτό. Πρέπει η τελευταία συνέντευξη που έγραψα. Εγώ. Του Τζαβέλα. Ποιο Τζαβέλα, α, όχι. Πολύ πριν. Του παλιού Τζαβέλα, του πολεμιστή. Του πολεμιστή, του στρατηγού. Ωραία. Πρέπει να έχω να γράψω συνέντευξη 5 χρόνια. Ο Τζαβέλα έδινε συνέντευξη με ενδιαφέρον. Ήταν από αυτού που, που είχε ενδιαφέρον. Ναι. Πες 5 ποδοσφαιριστές όλα αυτά τα χρόνια, 10-15 χρόνια, που οι συνέντευξεις της προετοιμασίας ή οι άλλες έχουν πραγματικό ενδιαφέρον. Έλληνες, ρε, γιατί ξέρω μιλάνε. Ο Γκαρσία. Εντάξει, ναι, ο Γκαρσία είχε πάντα. Ο Σίσαο. Ναι. Απίστευτες συνεντεύξεις. Ποιοι άλλοι? Ο Χαλκιάς. Ο Χαλκιάς το έχει. Ο Τζαβέλας. Κατσούρ. Ο Κατσουράνης, ναι, εντάξει. Κατσούρ, φίλε, θεός. Κατσούρ. Άρα οι πιο πάρου το καπνισμένοι. Ναι, οι έμπειροι. Πιτσιρικάς με ενδιαφέρον. Έντονο. Κουτσιανικούλης, που δεν ήξερε τους αντιπάλους μας. Μάλιστα. Τους πιθανούς τους αμπιστούς. Να μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Ναι. Πάθαμε ένα σοκ εκείνη την ώρα. Εκεί τι κάνεις? Άντε αγοράκι μου, σηκωφίγε από εδώ. Ναι, ώρα, δηλαδή εγώ αν είμαι γενικός αρχικός τον παίρνω. Αν είμαι ο Ιησούς, που ήρθε αυτό να ξέρεις. Σκάσαν τα μηνύματα, φίλες, κάγανε όλη την πέρα. Μόνο ο ίδιος δεν μπορεί. Ναι, τώρα για να καταλάβει, δηλαδή δεν μπορεί να πας στον ποδοσφαιριστή και να σου λέει σε φάση όπως τώρα. Με πιθανούς αντιπάλους, όχι δύο, αλλά πέντε. Και να σου λέει ποιοι είναι αυτοί οι παιδιά, θυμίστε μου. Ποιοι ενώ τους ξέρουμε κανένα μήνα. Άντε, αγόρι μου. Ναι. Εκείνο να φεύγει ο παίκτης. Ή να πας στον άλλον και να σου πει, τι να πω τώρα ρε παιδιά, να του λες τι να πει. Και να σου λέει cut. Και να σου λέει, δεν μπορώ παιδιά, δεν το έχω. Όχι, δεν το έχω. Την ώρα που μιλάει λέει cut. Λες και γυρίζουμε το Jurassic Park, το θυμάσαι. Άντε, αγόρι μου κι εσύ. Ναι. Να μην πω ονόματα. Εντάξει, έχουν συμβεί. Δηλαδή δεν βγάζει συμπέρασμα. Η πρώτη κουβέντα, πρώτη δήλωση του Μπαλάφα. Είμαι πολύ περήφανος και ήταν που είχε 14 ή. Εντάξει, βελτιώθηκε. Βελτιώθηκε στη διάρκεια του που λένε μου. Αλλά εσείς πείτε μου τώρα, δεν καταλαβαίνεις από έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή που δεν μπορεί να μιλήσει ή δεν ξέρει τι πάρει, αν θα παίξει μπάλα ή όχι. Είναι σαφές. Δηλαδή δεν είναι φανερό. Είναι σαφές. Για να καταλάβεις ότι η προετοιμασία σε βοηθάει. Οι ομάδες δεν σκέφτονται και εμάς. Έπρεπε να το ψάξεις. Οι ομάδες δεν σκέφτονται. Έπρεπε να το ψάξεις και αυτό. Ναι, εμείς έχουμε άλλη οπτική. Δεν έχουμε μόνο ποδοσφαιρική. Η προσωπικότητα. Η ευχέρεια στο λόγο.
άντε να μην πω τώρα άλλες λεπτομέρειες, γιατί ναι, είναι άστο. Και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Άστο. Όλα πρέπει να τα ψάξεις. Ναι. Δίνεις ένα εκατομμύριο ευρώ, 1,5-500 όσα δίνεις. Ναι. Έπρεπε να τα ξέρεις όλα. Όλα, όλα. Τι τρώει, αν είναι παντρεμένος, αν έχει παιδιά, αν πίνει, αν βγαίνει, αν έχει θέματα. Τα πάντα όλα. Γεγονός. Τέλος πάντων. Προετοιμασία, ημέρα συνεχίζεται. Προετοιμασία, συνεχίζεται. Μεσημέρι. Κατά. Μεσημέρι. Ψιλοτσιμπάμε κάτι. Έχει ναι. Και εκεί λίγο μάσα. Σκεφτόμαστε αν θα πάμε πισίνα ή όχι. Ποια πισίνα είναι. Έχουμε πισίνα σε αυτό που θα πάμε φέτος. Κοιμάσαι όρθιος. Το... Στο παλιό είχαμε, ρε. Ναι. Ή αν θα κοιμηθείς ή αν θα δουλέψεις. Έχει Εγώ συνήθως παίρνω το κοιμάμαι. Έχει δουλειά. Ναι. Έχει δουλίτσα. Έχει δουλίτσα. Είναι αλήθεια, έχει δουλίτσα. Γιατί είναι και μόνο να μπορεί να γράψεις. Ναι. Πού να γράψεις. Ναι. Μετά ψιλοσηκωνόμαστε, πίνουμε κανένα Red Bull για να συνέλθουμε. Πάμε στην απογευματινή. Έχει πιο ενδιαφέρον η απογευματινή. Είναι η αλήθεια. Έχει πιο ενδιαφέρον. Συνήθως έχει μπάλα. Έχει μπάλα, ναι. Έχει τακτική με μερικούς προπονητές. Ναι. Όχι με όλους. Ναι. Έχουμε δει και προπόνηση 13 από τη μία, 15 από την άλλη. Και να αναρωτιέσαι τι γίνεται. Αν θα το δούμε πουθενά αυτό. Και υπήρχε συνάδελφος που του μέτρησε λάθος κιόλας. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων. Στην απογευματινή θα μαλώσουμε με έναν συνάδελφο που κάνει live την προπόνηση. Δηλαδή, μπήκαν εδώ εικόνοι, κάνανε εδώ, γελάει ο κόσμος δηλαδή μαζί μας. Υπήρχε προπόνηση, περίοδος προετοιμασίας, όπου παρατούσες τον ΠΑΟΚ και έβλεπες άλλα πράγματα γιατί δεν είχε ενδιαφέρον. Βεβαίως, εκείνο και τα κοριτσάκια που παίζανε με τον μπαστούνι, πώς το λένε, χόκι επιχόρτου. Ωραίο ήταν. Όχι, το άλλο, το κέρλινγκ. Το άλλο, το κέρλινγκ που παίζανε τα παιδιά προβλήματα, με ειδικές ανάγκες που ήταν. Εκεί στοιχηματίζαμε. Η δικιά μου έκλαιγε την ώρα. Θυμάσαι. Με Στέφεν ήταν αυτό. Στο λέω. Μην είπαμε, μη λες ονόματα. Εντάξει, λάγω. Πάλι θα μας παρεξηγήσουν πάλι. Εντάξει. Εκεί παρατήσαμε την προπόνηση, είναι η αλήθεια. Και γυρνούσαμε πλάτη στο γήπεδο και ποντάραμε σε κάτι παιδιά με ειδικές ανάγκες που παίζαν κέρλινγκ. Αυτό κέρλινγκ είναι αυτό που πετάς μια παπαριά ένα στρόγγυλο, γλιστράει αυτό, σκουπίζει κάποιος μπροστά. Ωραία. Και πρέπει να πετύχει ένα στόχο. Και μπορεί ο άλλος να χτυπήσει εσένα και να σε διώξει από το στόχο. Ωραία, τόσο εκεί, ενδιαφέρον είχε. Εκεί αυτή που διάλεξα, ρε φίλε, πόσο ζώων ήμουνα. Έκλαιγε παντού αυτή. Έκλαιγε στο, όταν έχανε, έκλαιγε όταν κέρδιζε. Πώς ποντάραμε τα λεφτά μας αυτή. Εκεί το πιο μεγάλο ενδιαφέρον εκείνη τη χρονιά στην Αυστρία ήταν όταν καβαλούσαν τα ποδήλατα οι ποδοσφαιριστές. Ναι, γιατί ήταν 50-50 θα τους πατήσει αμάξι. Δεν υπήρχαν ποδήλατα. Και ξεκινούσαν από το αθλητικό κέντρο μέσα στην πόλη του Λέομπεν με το ποδήλατο για να πάνε στο ξενοδοχείο. Ναι. Και λες τώρα θα γίνουμε παγκόσμιο θα θέμα. Γίνουμε, θα μας πει το CNN. Θα μας γράψει το. Στο περιβόητο ξενοδοχείο όπου η Χέστρα ήταν με τζάμι. Μάλιστα. Δηλαδή ο άλλος τις έδινε και ο άλλος τον έβλεπε. Είναι καλλιτεχνικό ήταν αυτό. Αν θυμάμαι καλά, έτσι ήταν τα δωμάτια τους. Έτσι δεν ήτανε. Γιατί πέφτει πολύ κλάξιμο γι' αυτό. Δεν πήγα στο δωμάτιο παίχτε. Έτσι παίχτες. Τα λέγανε αυτοί. Εκεί όπου παίξαμε μπάσκετ με τους παίχτες του ΠΑΟΚ και αυτοί αγανακτισμένοι σε κάποια φάση θέλανε να παίξουν κάτι. Ναι. Και παίξαμε και μπάσκετ σε εκείνη την προετοιμασία. Θηρίο Μιγγέλ Βίτορ. Δεν μπορούσα να τον πάρω rebound με τίποτα. Ακούνητος. Με πέταξε 5 μέτρα με πέταξε. Κατσουράνης μιλούσε συνέχεια όπως πάντα. Ναι. Ο Κλάους βαλούσε τρίποντα. Ο Κλάους την είδε κόρφας. Ναι. Ποιος άλλος έπαιζε. Δεν ο Κίτσιου. Δεν θυμάμαι ούτε εγώ. Ο Κίτσιου με έδανε. Ναι. Τέλος πάντων. Τι άλλο έχουμε ζήσει σε προετοιμασία. Α, μετά γυρνάμε στο δωμάτιο και θα πάμε καμιά βόλτα, ξέρω εγώ, στην πόλη. Φέτος όμως θα γίνει Μουντιάλ. Ναι, να σου πω, το έχεις ψάξει άμα το έχεις ελεύθερο στην Ολλανδία. Δεν μπορεί. Τι δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Πώς δεν γίνεται. Να κάνουμε μια συνδρομή τουλάχιστον. Αν και η ΕΡΤ είναι στον υπολογιστή κανονικά, βλέπουμε. Πώς έγινε αυτό. Μπράβο ρε παιδιά, κάνατε και digital ΕΡΤ. Μπράβο ρε. Άρα θα έχουν αυτοί live. Να ζητήσω από ξενοδοχείο 50 στο δωμάτιο. Πιστεύεις θα μου το δώσουνε. Πες κόλκας και κανονίσουν. Από την άλλη εβδομάδα λοιπόν προετοιμασία. Ναι. Διαφορετική από τις άλλες χρονιές, μια και μιλάμε για δύο διαστήματα, 8, 9, 10 ημερών, με μια παρένθεση. Δεν ζητήσαμε ψυγείο. Ναι. Με μια παρένθεση όπου θα επιστρέψει η ομάδα για μια εβδομάδα. Άρα θα μπούμε σε ρυθμούς. Θα έχει ο ΠΑΟΚ την άλλη Πέμπτη νέο παίχτη. Ξέρεις τι ξεχάσαμε να πούμε. Ότι έχουμε ζήσει μεγάλες διοργανώσεις με την Ολλανδία να παίζει. Ναι. Και να φτάνει και μέχρι τελικό. Ήμασταν mm-hmm. εκεί εμείς, το ζήσαμε εκεί. Με τις πλατείες του Άρνεμ γεμάτες γιγαντοοθόνος, όχι μία πλατεία, με όλες τις πλατείες και να γίνεται σφαγή. Κλαρίνο είχαμε δει. Είχαμε δει τον ημιτελικό που περάσανε. Μικρό τελικό είχαμε δει. Μικρό τελικό και ημιτελικό.
Μετά από το ενδιαφέρον για Βέρμπλουμ και Πούκι, νομίζω πρέπει να βγει και μια νέα πρόταση για Μολέδο για να κλείσουμε, γράφει ο φίλος. Ο Μολέδο, ο οποίος είναι να αφιχθεί ο ίδιος ή ο μάνατζέρ του για να μιλήσει με τον Ολυμπιακό, όπως αναμένονταν από τον περασμένο χειμώνα. Βλέπουμε τη φωτογραφία στο ΠΑΟΚ 24 του Πύρου Δήμα με την σύζυγό του, η οποία έφυγε από τη ζωή. Γενικώς τις τελευταίες μέρες οι δυσάρεστες, οι πολύ δυσάρεστες ειδήσεις για θανάτους είναι πολλές, πολλές δυστυχώς. Έχουμε όμως και μια πολύ καλή είδηση, πραγματικά πολύ ευχάριστη, για έναν άνθρωπο της οικογένειας του ΠΑΟΚ, φυσικά. Περνούσε δύσκολα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Για πολλά χρόνια, ειδικά τους τελευταίους μήνες, έχουμε την πολύ ευχάριστη πληροφορία ότι έκανε την επέμβαση που περίμενε, τη μεταμόσχευση που περίμενε η Βιβί Αναστασιάδη, σύζυγος του Άγγελου, στο Νάσιο, και όλα πήγαν καλά. Πολύ ευχάριστη είδηση μέσα σε ένα σύνολο αρνητικών ειδήσεων, σοβαρών αρνητικών ειδήσεων. Καλή δύναμη, μακάρι όλα να πάνε καλά. Για όσους δεν γνωρίζουν, η οικογένεια και ο Άγγελος και η γυναίκα ήταν επί μήνες στην Αθήνα, στην αναμονή, με πολύ μεγάλη αγωνία. Καταλαβαίνετε τι είδους αγωνία είναι αυτή, να περιμένεις μία μεταμόσχευση και στο πιο ζωτικό όργανο. Και από ό,τι μάθαμε, χθες ήταν η μεγάλη μέρα. Ένας άλλος άνθρωπος έδωσε ζωή στη Βιβί και όλα πήγαν καλά. Και μακάρι, μακάρι από εδώ και πέρα να κινούσουν όλα πολύ καλύτερα για την Βιβί και φυσικά για τον Άγγελο Αναστασιάδη, που ήταν όλο αυτό το διάστημα δίπλα της στην Αθήνα. Ο Λουτσέσκου έφυγε, έτσι, μετά και από την τελευταία πολύ ωραία συζήτηση με τον Ιβάν Σαββίδη, τον Γιώργο, τον Νίκο, τον Μίχελ, με όλους όσους είναι κοντά στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Αναχώρησε. Περιμένουμε ουσιαστικά τα αποτελέσματα από εδώ και πέρα των συζητήσεων. Πώς θα καταφέρει ο ΠΑΟΚ να πείσει τον Βέρμπλουμ, πώς θα πιέσει τον Πούκι, ποιοι θα παραμείνουν, ποιοι δεν θα φύγουν, τι προτεραιότητες θα μπουν, για να δούμε και πώς θα ξεκινήσει η χρονιά την άλλη εβδομάδα. Όλα αυτά τα δούμε στην πορεία. Στο μπάσκετ, ο Νίκος Μοσχοβίτης επιβεβαίωσε νωρίτερα ότι ο Άρης πράγματι θέλει το Lucky Jones. Mm-hmm. Κάτι το οποίο ήξεραν στο ΠΑΟΚ. Να μια καλοκαιρινή κόντρα ΠΑΟΚ και Άρη για έναν αθλητή. Έχει τον Αθηναίο να πάρουμε. Τι γελάς. Πεχτάρα. Όχι, αντίδραση μου άρεσε. Ότι... Γιατί δεν χρειάζομαι ένα γκάρ. Ο Προμηθέας πήρε τον Τζαϊρέλη πάντως. Πήρε τον Τζαϊρέλη ο Προμηθέας. Ναι. Είναι αυτοί οι αρχαίοι, μετά μαλώνουν μεταξύ τους, δεν μπορούν να τους μαζέψεις, φίλε. Προμηθέας, αρέσει, ξύπνανε τον παγκόσμιο, τα λέω. Και από σένα θέλει να πάρει παίχτη ο Προμηθέας. Ναι, ο Προμηθέας θέλει να πάρει τον Μαργαρίτα. Δεν πήρε τον Τζαϊρέλη, μάλλον γιατί έφαγε πόρτα. Ίδιοι παίκτες είναι. Ίδιοι παίκτες. Έχει μια κλάση καλύτερος ο Βαγγέλης, αλλά είναι η ίδια θέση είναι. Καλά, μην εφησυχάζεις. Δεν εφησυχάζω. Και είναι το Μιλόσεβιτς που ήταν τραυματίας όλη τη χρονιά. Δεν πάμε να τον πάρουμε εμείς τζάμπα. Τζάμπα. Να τον κάνουμε καλά, ναι. Τζάμπα. Αφού είναι τραυματίας. Η παιχτάρα αυτή. Καλός είναι. Καλός είναι. Φαγέ δεν θες. Δεν μπορείς. Φαγέ. Δεν μπορείς. Ούτε λίποβι μπορείς, ούτε ποτέ. Κάτι τέτοια πίνει. Να ξέρεις. Ποτά. Ναι, ναι. Ο Αθηναίο με τον Κόνιαρ, μήπως έχει. Μήπως του πάρει χρόνο. Δεν μπορεί να τον πουλήσει, ρε. Αφού την τελευταία χρονιά, άμα δεν ανανεώσω. Τον Αθηναίου, ρε, πρέπει να το κλείσουμε ήδη τον Αθηναίου. Μοσχοβίτη, γράψει για Αθηναίου ο ΠΑΟΚ. Τι γελάς, ρε. Δεν το θέλουν. Το θέλουνε. Ποιος δεν θέλει τον Αθηναίου, ρε. Ο Ηλίας. Περίμενε να στείλει ένα μήνυμα. Μάλιστα. Και ενώ ξεκινάει η διαπραγμάτευση για Αθηναίου. Τον Αθηναίου, μόλις η ομάδα της Κίμης στο μπάσκετ ανακοίνωσε τον Μπουλιανίτη. Τι θα γίνει, ρε φίλε. Χρήσανθε. Τι γίνεται, ρε φίλε. Κλείνει κοκολάκι. Χρήσανθε. Ο κόρυβος. Ο κόρυβος κοκολάκι. Και στο το Γουίλτζερ. Ο Γιαννούλης στην Μπέντ κλείνει το δοξάκι. Αλλά το γιο του. Α, το γιο του. Ο οποίος μου έχουν πει είναι πολύ καλός. Τι γίνεται, ρε. Πάει και ο Πουλιανίτης, ρε, σε Χρήστο. Και ο Πουλιανίτης πάει. Ποιος. Το μοναστήρι να είναι καλά, λέει ο Καώδια Λομανίδη. Χρήσατε, δεν μένει τίποτα.
ώρα με την ώρα κάποιος ανακοινείται από άλλη ομάδα, ρε Σεξάνη. Τι γίνεται. Εσύ μήπως το Lucky Jones το θέλετε για το Lucky. Μπας και η τύχη βοηθήσει. Πάρ' το Ρόμπαξ. Μάλιστα. Θυμάσαι Ρόμπαξ. Ε, τι θεός. Δε. Με αυτή την είδηση πάμε στο προδιάλειμμα για να έρθουμε και να δούμε τι έχουμε ποδοσφαιρικά. Και ενώ ο Σταύρος Κόλκας τρέχει τα μεταγραφικά θέματα του μπασκετικού ΠΑΟΚ, εμείς προχωράμε με το ποδόσφαιρο. Όχι, απλά όποιος θέλει να στοιχηματίσει αν θα πάει ο Λάκη Τζόμου στον Άρη, έχω ένα διαθέσιμο ποσό μέχρι 1000 ευρώ να το βάλουμε. Γιατί εσύ τι υποστηρίζεις, ότι δεν θα πάει στον Άρη ή θα μείνει στον ΠΑΟΚ? Δεν το θα μείνει στον ΠΑΟΚ, δεν το ξέρω. Α. Ο Άρης δεν έχει να τον πληρώσει. Βάλιστα, έχει ένα budget 3,5 κατοστάρικα, 3,5, άντε 4. Αυτά θα πόσο είναι. Παίρνει ο Lucky Jones? 60, 65. Ε, τώρα δεν θέλω 80. Τα δίνει ο ΠΑΟΚ? Ε, πάνω κάτω. Για το Lucky Jones. Εργαλείο, φίλε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ένας φίλος μας έστειλε μήνυμα και διαδικτυακά πώς βλέπουμε έναν τελικό των τελικών, όπως λέει, Βραζιλία-Αργεντινή. Πράγματι, θα ήταν μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση να έχουμε ένα ριδολικό, να φύγουν όλοι οι Ευρωπαίοι και να μείνει στο τέλος η Βραζιλία με την Αργεντινή στη Ρωσία τώρα. Πω, σκηνικό φοβερό. Το Μουντιάλο που ξεκινάει από σήμερα, καλή επιτυχία και σε όλους όσους έχουν μια άμεση ή έμεση σχέση με τον ΠΑΟΚ και είναι στη Ρωσία και συμμετέχουν σε αυτό το Μουντιάλ. Πάμε όμως όσοι είναι εδώ στην Ελλάδα και είναι στα του ΠΑΟΚ να δούμε τι συμβαίνει μετά και την παρουσία Σαββίδη, Λουτσέσκου και όλων των άλλων της οικογένειας των ανθρώπων που είναι και στις μεταγραφές του ΠΑΟΚ για τα τρέχοντα ζητήματα. Ο 051 μας γράφει ποιες είναι οι σκέψεις για backup του Μάτος και του Βιερίνια. Θα πάρουμε αριστερό back ή θα μετατοπιστεί ο Κίτσιου? Είναι αλήθεια ότι όλο αυτό το οποίο έγινε το τελευταίο διάστημα ευνοεί την παραμονή του Κίτσιου. Αν θυμάστε την περίοδο του Ζρνά, εκείνες τις ημέρες, είχε υποθεί, όχι μόνο έτσι ρεπορταζιακά, ότι είτε ο ΠΑΟΚ αποκτήσει τον Ζρνά είτε όχι, το θέμα Κίτσιου ήταν περίπλοκο, δεν ήταν σίγουρο και υπήρχαν πολλές σκέψεις. Μπορούμε να πούμε τώρα και μετά την εξέλιξη στο θέμα Γιαννούλη ότι η παραμονή του Κίτσιου έχει κερδίσει πόντους. Φυσικά πρέπει να γίνουν κάποιες συζητήσεις, πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν κάποια πράγματα. Αλλά ότι ο ΠΑΟ χρειάζεται λύσεις στα πλάγια μπακ, είτε δεξιά είτε αριστερά, είναι ένα κοίτα το αφού, αν είναι ο Κίτσιου, κράτα το Κίτσιου backup δεξί. Πάρε και ένα αριστερό medium φάση των 250-300 χιλιάδων και πάμε παρακάτω. Υπάρχει το πλεονέκτημα στον ΠΑΟΚ με τα πλάγια back ότι ο Βιερίνια, ο Κίτσιου, ο Κρέσπο, ακόμα και ο Δελιγιαννίδης που βέβαια θα φύγει όπως φαίνεται, ποιος άλλος, ένας ακόμα που να είναι, παίζουν και δεξιά και αριστερά. Έχουν την ευκαιρία, το έχουν ξανακάνει τέλος πάντων, να παίζουν. Καλά, και στην μια πλευρά και στην άλλη. Τα μπακ αυτό το πράγμα δεν το κάνουν 20 χρόνια τώρα. Δεν έχουν πλευρά. Αλλά σου λέω τώρα, άμα θεωρεί ο Λουτσέσκο ότι είναι καλυμμένος μόνο με τον Κίτσιο, ας μην πάρουν. Για να μην δημιουργηθεί και θέμα με τον Γιαννούλη, θα επιστρέψει. Αν τον πιστεύουν. Που δεν βρίσκω λόγο να μην τον πιστεύουν. Τώρα από εκεί και πέρα, τι να σου πω. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι πάρε και έναν μέτριο. Να σου κάνει τη δουλειά. Αυτά τα δεδομένα σε θέση. Αυτό ο Λόπεθ δεν θέλει να φύγει από την ΑΕΚ. Μένει. Λογικά. Με Χουλτ, Μπακάκι και όλους αυτούς τους υπεραστέρες. Πάντως μιλάμε για θέσεις όπου ο ΠΑΟΚ έχει ένα θέμα αριθμητικό, αριθμητικό, που είναι σοβαρό. Θα πρέπει πάντα να συνυπολογίζουμε, Δημήτρη, ότι ενδέχεται να δούμε άλλη χρονιά σε επίπεδο όγκο αγώνων.
Ναι, είναι, πιο, είναι πολύ πιθανό. Μια και λες για όγκο αγώνων, είναι γεγονός ότι τρέχει ο Ιούνιος και δεν ξέρουμε τι πρωτάθλημα θα παίξουμε του χρόνου. Πόσοι, πού, πώς, πότε θα τελειώσει, play-off, play-out, όλα είναι ανοιχτά. Πλέον είναι πιθανό το ενδεχόμενο των play-off, στα οποία θα συμμετέχει και ο πρωταθλητής και ο πρώτος της κανονικής περίοδου. Αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό, έως βέβαιο, ότι ο ΠΑΟΚ του χρόνου θα έχει πολλά περισσότερα παιχνίδια από ό,τι τη σεζόν που τελείωσε. Έτσι, με τα καλά που αυτό έχει, αλλά και τα, όχι αρνητικά, ανησυχητικά, γιατί το ρόστερ πρέπει να είναι έτσι λίγο πιο μεγάλο, λίγο πιο γεμάτο. Όπως το κάνουμε τώρα, όλοι οι 32χρονοι του ΠΑΟΚ, 33χρονοι, 31χρονοι, το Πέμπτη Κυριακή ή το Τετάρτη Κυριακή, θα σφίξουν λίγο. Λίγο, ναι, λίγο θα θέλει μια ιδιαίτερη διαχείριση. Αριστερό Μπακελάδα υπάρχει. Έλληνας. Όχι, γενικά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Καλός. Ναι. Ο Λόπεθ είναι καλός, τον έπαιρνα. Πώς να θέλουμε εσένα γι' αυτό. Δεν γνωρίζω. Στον Ολυμπιακό ποιος είπε, ο Κούτρι, Παναγιά μου, πάμε παρακάτω. Παναθηναϊκό, ο Ινσούα, ο Τζαβέρας της Ουρουγουάης. Όχι, ίδιοι είναι, αν το δεις. Αυτός του Πανετολικού του Ολυμπιακού μου τσεκάρει όλοι και ο δεν... Ο Ρότσα, είναι. Όχι, όχι, δεν, αμυντικά είναι κωμωδία. Ξάνθη μου ποιον έπαιζε. Το Γουάλας. Όχι, το Γουάλας στην Λάρισα έπαιζε. Ένας άλλος, ένας σαν το Μπαρμπαμπέν είναι. Ένας αριστερό μπακ, πώς το λέγανε. Τέλος πάντων. Πανετολικός είπαμε. Λάρισα είπαμε. Ατρόμητο, τον αφήσαμε εκεί. Αυτός ο καινούργιος πήρε ένα Αυστριακός. Ένας βαψομαλιάς. Α, ο, ναι. Όχι, ήταν δεξής. Τον έβαζα αριστερά από ανάγκη καμιά φορά. Ο Γιαννούλης ποιος. Στον Ατρόμητο. Δεν έχει. Κάτσε, ποικιλία. Ο Τρίπολη ποιον έχει αριστερό. Του Γιαννούλη, τον αδερφό. Όχι, με το κάνουμε οικογενειακό θέμα. Γιάννενα. Τα Γιάννενα. Αριστερό μπακ. Ναι, Μπουκουβάλας έπαιζε με ανάποδο πόδι. Ναι. Αποστολόπουλος. Αριστεροπόδαρο είχανε. Ο Ναδάλος σου πούλησε στο... Ο Ναδάλος ήταν με 8 assist πρώτο σκόρερ, αλλά δεν έπαιζε back. Πολλές assist. Δεν έπαιζε back. Ποιο μπροστά τον έβαζε. Μεταγραφή στο πόλο του ΠΑΟΚ. Το πόλο που κινείται έντονα, ανακοίνωσε ΑΣ τον Παναγιώτη Τζορτζάτο. Τζορτζάτος, διεθνής με τις εθνικές ελπίδων και νέων, παλιά. Από το... Τερματοφύλακας. Από τον εθνικό. Τερματοφύλακας, Έφυγε και ο Τζορτζάτος. Πάμε στα υπόλοιπα του ΠΑΟΚ. Όπως λέγαμε και χθες, είναι λίγο διαφορετική αντιμετώπιση των περιπτώσεων επιθετικού και χαφ. Ή πιο συγκεκριμένα του Πούκι με τον Βέρμπλουμ που εξακολουθούν. Ο Κασάδο έπαιζε. Ναι, ναι, στην Ξάνθη. Ψιλοκαλός ήταν αυτός. Ψιλοκαλός ήταν. Ούτε θυμάμαι. Έλα, γρήγορο, ρε. Έλα, ρε, άκου, καλός ήταν, ρε. Κάτσε σου πω. Την Ξάνθη μπορεί να μην την είδα καθόλου φέτος. Μεγάλη επιτυχία. Για το Βέρμπλουμ. Για το Βέρμπλουμ που είναι πάντα μια ξεχωριστή και πολύ δύσκολη περίπτωση όπως αποδεικνύεται. Εξάλλου, ο ΠΑΟΚ με τον Βέρμπλουμ ασχολείται πολλούς μήνες. Έχει εντείνει την προσπάθεια από το Μάιο και μετά. Και δυσκολεύεται να τον πείσει. Υπάρχει πληροφορία ότι η προσφορά ανέβηκε. Υπάρχει πληροφορία ότι για αυτόν δεν έχει μπει κάποιο χρονικό όριο. Και υπάρχει πληροφορία ότι η μεταγραφή εξακολουθεί να έχει δυσκολίες, να περιμένει ουσιοδός και άλλες προτάσεις. Πρέπει ο ΠΑΟΚ, όπως και στην επίθεση, να ψάξει και τις εναλλακτικές στη θέση αυτή, με αυτά τα χαρακτηριστικά ενός πιο δυνατού παίκτη που θα έρθει να κολλήσει και με τα υπόλοιπα χαφ του ΠΑΟΚ. Για τον Πούκι, εδώ και μέρες έχει δώσει προθεσμία ο ΠΑΟΚ στον Φιλανδό. Εκεί έχει εναλλακτικές, εκεί τις συζητάει τις εναλλακτικές. Μπορεί να πάρει και δύο επιθετικούς.
Είναι πολλές οι πληροφορίες ότι αυτή η εβδομάδα θα κλείσει θετικά ή αρνητικά. Θα τελειώσει με τον Πούκι και θα πάει για άλλα. Ο ΠΑΟΚ ευχήθηκε στον Μπρίγκοβιτς καλή επιτυχία για την προσπάθεια που θα κάνει στο Μουντιάλ. Ένα από τα μέλη τα οποία είναι εκεί στο Μουντιάλ. Είπαμε από χθες ότι για τον Δελιγιαννίδη, και αφού λέγαμε και για Μπακ, έχει αποφασιστεί ότι πρέπει πλέον να πάρει πιο πολύ χρόνο, να πάει ιδανικός, να τους παίχτες που μέχρι τώρα έμενε στην Τούμπα. Προσπαθούσε να πάρει λίγο χρόνο. Όχι, διάστο να πάει να παίξει και 25 παιχνίδια. Είναι και με τον Όφη ταιριάζει αυτός τώρα, μια χαρά είναι. Έχει την τρέλα. Καλώς έχει παίκτης. Τα στοιχεία, είναι καλός παίκτης. Δύο εντάξει, πόδια. Ναι, το θέμα του με τον Παναγιωτάκη είναι η σταθερότητα, η συγκέντρωση. Τα στοιχεία τα έχει. Ας πάρει μια γεμάτη σεζόν, θα παίξει εκεί. Μπορεί να κάνει πράγματα εξαιρετικά πράγματα. Είναι πολύ καλός. Είναι και δύο πλευρές, παίζει με την ίδια άνεση. Δεν είναι στο ένα με έναν, δεν τους βλέπει. Απλά στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει στόχευση. Μπορούσε να πάρει συνέχεια, δεν μπορούσε. Όχι. Εσύ, στον ΠΑΟΚ το πρόβλημα ποιο είναι, ότι αυτά τα παιδιά δεν μπορείς να πεις με σιγουριά ότι προγραμματίζω να κάνω αυτό. Γιατί πως θα δεν προγραμματίζει. Εδώ με το Σκιαμπάνι δεν ξέρουν τι θα κάνουμε ακόμα. Ο Λίρατζης που ήταν να πάει στην προετοιμασία δεν θα πάει γιατί είναι με την εθνική. Ο Τσαούσης τι να κάνει. Αριστερό μπακ ο Τσαούσης. Αριστερό μπακ. Αν δεν πάρει ο ΠΑΟΚ αριστερό μπακ θα πάει στην προετοιμασία ο Τσαούσης. Ή πάει και αυτό στην εθνική. Ο Μπαλογιάννης είναι 99, δεν θα πάει στην εθνική. Θα έρθει στην προετοιμασία. Ναι. Κάντε μου και μια χάρη που στην μια φορά. Πάρε το χατζηστραβό στην προετοιμασία. Θα νομίζουν τώρα ότι έχω κάνει τα αργά. Μ' αρέσει πολύ ρε φίλε. Είναι υδραυλικός. Φίλος μας στέλνει από την Πρέμιερ της Αγγλίας ότι ξέρουν ήδη οι ομάδες ημερομηνίες διεξαγωγής αγώνων, όχι μόνο το πρόγραμμα, αλλά και οι ημερομηνίες διεξαγωγής αγώνων, και εμείς δεν ξέρουμε ούτε καν τι πρωτάθλημα θα έχουμε. Θα έχουμε το φυσιολογικό πρωτάθλημα που θα πρέπει να έχουμε. Εκεί κλείνει το πράγμα. 16 ομάδες, play-off, play-out. Χάρηκα πολύ. 6 πέφτουν ενημερωτικά. Άμα δεν έφτασε το μήνυμα κάπου, θα πέφτουν 6. Κάτσε να τους μετρήσουμε. Έσφιξε ο Παναθηναϊκός. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 πέφτουνε. Επαναλαμβάνω. Μην ειρωνεύεις το Παναθηναϊκό. Σύλλογος μεγάλος. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Πάμε άλλη μία. 1, 2, 3, 4, 5, 6 πέφτουνε. Θα κάνω μπουζάκια. Λοιπόν, επειδή έχουμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού με το που επιστρέψουμε, αυτά ένα κάνεις. Πολύ αξιόλογο άνθρωπο, παράγοντα του ΠΑΟΚ, να πάμε στο διάλειμμα, μηνύματα τα οποία έχετε στείλει σε πολύ λίγο από τώρα. Γρήγορα στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με μία... Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα για το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Εδώ στον Λίμπερο θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2 και με ποδόσφαιρο και με μπάσκετ και με όλα τα υπόλοιπα. Σήμερα έχουμε 14 Ιουνίου, όπως κάθε χρόνο, εδώ και 31 χρόνια. Η συγκεκριμένη μέρα, 14 Ιουνίου, είναι πολύ ιδιαίτερη. Η εθνική ομάδα τότε, το 87, κατέκτησε το Ευρωμπάσκετ. Βλέποντας την δωδεκάδα τους αθλητές τότε που πέτυχαν κάτι το οποίο φαινόταν ακατόρθωτο, καλός ή κακός θα έλεγα, οι πιο πολλοί, αν όχι όλοι, δεν είναι κοντά στο χώρο καθημερινά, έχουν αποτραβηχθεί, δεν έχουν συχνή παρουσία. Υπάρχει και ένας βέβαια που είναι κοντά στο χώρο, ασχολείται κάθε μέρα με το μπάσκετ. Νομίζω ότι είναι μεγάλη χαρά και πολύ ιδιαίτερο το ότι ανήκει στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και την καθοδηγεί κατά κάποιο τρόπο μαζί με τον Μπάνε Πλεύτης και τους υπόλοιπους εργάτες, ο κύριος Νίκος Σταυρόπουλος, που είναι στη γραμμή. Κύριε Σταυρόπουλε, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Θα έπρεπε να είναι και πιο πολλοί από εκείνους, αν και μεγαλώσατε βέβαια κιόλας. Έχουν περάσει μετά και πολλά χρόνια. 30 χρόνια νομίζω, ναι. 31 χρόνια είναι πάρα πολλά. Δηλαδή ο Γιαννάκης είναι στο χώρο, okay, είναι προπονητής, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν έχει τόσο συχνή ή συνεχόμενη παρουσία. Εντάξει. Και είστε μόνο εσείς που είστε κάθε μέρα στο παρκέ, θα έλεγα.
Εντάξει, ο καθένας παίρνει τον δρόμο του, διαλέγει τη ζωή του, διαλέγει τι θέλει να κάνει, έχει άλλη στάση ζωής. Ναι. Ο καθένας διαλέγει αυτό που θέλει να κάνει. Εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα και αυτό κάνω τώρα τόσα πολλά χρόνια. Δεν μπορείτε χωρίς μπάσκετ, ε? Δυστυχώς δεν μπορώ καθόλου χωρίς μπάσκετ και δεν έχει να κάνει μόνο με την επαγγελματική ομάδα. Είμαι και στο πανεπιστήμιο επίκουρος καθηγητής που κάνω καλαθοσφαίριση κάθε μέρα. Στις ακαδημίες εποπτεύω, οπότε πάλι έχουμε παιδιά. Νομίζω ότι και θεωρώ ότι το μπάσκετ μου έχει δώσει πάρα πολλά στη ζωή μου. Με έκανε αυτό το να είμαι αναγνωρίσιμος, το μου έδωσε μια πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής και νομίζω ότι πρέπει και χρωστάω να δώσω πράγματα πίσω. Έτσι είναι η στάση ζωής μου, γι' αυτό και είμαι κοντά στο χώρο και προσπαθώ να βοηθήσω με οποιονδήποτε τρόπο μπορώ ανθρώπους, προπονητές, παράγοντες, παίκτες. Mm-hmm. Και αυτό κάνω. Και αισθάνεστε, για παράδειγμα, αυτή η χρονιά που πέρασε, ότι πετύχατε πράγματα με τις αποφάσεις που πήρατε, με την πολιτική που εφαρμόσατε, με όλη τη βοήθεια που προσφέρατε στην ομάδα του ΠΑΟΚ? Συνήθως ξέρετε, είναι αυτό που λέτε και εσείς, ότι όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος ή στο τέλος της χρονιάς. Ναι. Νομίζω ότι εμείς αυτό το έχουμε νόμο και κανόνα στον ΠΑΟΚ, ότι προσπαθούμε να μετρήσουμε το τι έχουμε κάνει στο τέλος της χρονιάς. Mm-hmm. Είμαστε πλέον αρκετά έμπειροι στα πόστα του καθενός, στα πόστα μας, και έχουμε αρκετή εμπειρία και μπορούμε να διακρίνουμε ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Απεδείχθη ότι κάναμε σωστά. Η χρονιά μας είναι επιτυχημένη και νομίζω εμείς ειδικά ηθικά είμαστε ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι, γιατί το να είσαι ένα χρόνο κοντά στην ομάδα και να τρέχεις και να προσπαθείς να δώσεις λύσεις δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ναι. Πέρσι, τέτοιο καιρό πέρυσι ήταν μια κρίσιμη στιγμή, όχι για τη χρονιά μόνο, αλλά για πολλά χρόνια του ΠΑΟΚ. Πήρατε μια απόφαση πολύ σημαντική να αλλάξετε ουσιαστικά τη φιλοσοφία, να αλλάξετε τον τρόπο που θέλατε να βλέπετε τον ΠΑΟΚ να παίζει μπάσκετ. Αλλάξετε τον προπονητή, βάλατε κάποιους στόχους και για τον κορμό της ομάδας και αγωνιστικούς στόχους. Πήγαν όλα πολύ καλά από όλους τους στόχους που θέσατε? Νομίζω ναι. Νομίζω πήγαν αρκετά καλά. Είχαμε κορμό από Έλληνες παίκτες, τους οποίους τους κρατήσαμε. Είχαμε Αμερικάνους ξένους παίκτες, οι οποίοι κάποιοι δεν μας κολλήσαν στη χημεία της ομάδος και έπρεπε να αλλάχτούν. Κάναμε κινήσεις διορθωτικές. Φέραμε παιδιά τα οποία ευτυχώς κολλήσαν με την ομάδα και με τη φιλοσοφία του προπονητή και του προπονητικού staff. Και νομίζω ότι πήγαν κατευχήν, ειδικά στο δεύτερο γύρο, βλέποντας και πολύ ωραίο μπάσκετ. Προσωπικά είμαι πολύ ικανοποιημένος και από το θέαμα που προσέφερε η ομάδα. Mm-hmm. Γενικά είμαστε ευχαριστημένοι. Αλλά ποτέ δεν μπορεί να είσαι ευχαριστημένος άμα δεν είσαι πρώτος. Εμείς είμαστε τρίτοι. Όλοι λένε ότι είμαστε οι πρώτοι του πρωταθλήματος μετά τους δύο. Mm-hmm. Αυτό προσωπικά δεν μας ικανοποιεί. Δεν με ικανοποιεί. Δεν μας ικανοποιεί. Ξέρουμε τα δεδομένα. Θα θέλαμε να είμαστε πρώτοι. Και τι επιλογή είχατε, όσο κύριε Σταυρόπουλο? Όχι, ακούγεται παράξενο και δύσκολο, ναι, αλλά έτσι. Ναι, πραγματικά όμως, τι επιλογή είχατε? Τι επιλογή είχατε να κοντράρετε budget των 15-20 εκατομμυρίων? Πώς θα μπορούσατε να το κάνετε, βέβαια, αυτό? Όχι, βέβαια, όχι. Ξέρουμε τι μας γίνεται, ξέρουμε ότι είναι οι ομάδες οι δύο είναι πάρα πολύ οικονομικά εύρωστες και δυνατές και προφανώς είναι δύσκολο. Παρότι με πολύ μικρότερο budget καταφέραμε και τους χτυπήσαμε και κάναμε και κάποια νίκη έτσι πολύ μεγάλη, τον Ολυμπιακό. Αλλά ο στόχος ο δικός μας είναι κάποια στιγμή να είμαστε στην κορυφή. Το ΠΑΟΚ είναι για την κορυφή και δεν είναι για να παίζει πέμπτος, έκτος και έβδομος, αλλά προφανώς αυτό θέλει και οικονομική στήριξη διαφορετική. Κύριε Σταυρόπουλε, έχω ακούσει από ανθρώπους του ΠΑΟΚ που είναι χρόνια στην ομάδα να λένε για φέτος, για τη χρονιά που πέρασε, ότι εκεί γύρω στο φθινόπωρο προς χειμώνα δημιουργήθηκαν καταστάσεις ίσως από τις πιο δύσκολες που έχετε βιώσει. Πολύ μεγάλη πίεση, άσχημα αποτελέσματα, άλλα ζητήματα. Έτσι είναι? Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Αλήθεια σε τι είναι σημείο φτάσατε δηλαδή? Σε οριακά σημεία φτάσαμε. Δεν σας το κρύβω. Σε οριακά σημεία. Αλλά επειδή είμαστε, σας είπα, έμπειροι, σας είπα ότι έχουμε ένα μότο το οποίο είναι η υπομονή μας. Mm-hmm. Έχουμε αρχές που έχουν να κάνουν με την στήριξη των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται για τον ΠΑΟΚ, είτε είναι προπονητές, είτε είναι παίκτες, είτε είναι παίκτες, τέλος πάντων, ξένοι Έλληνες. Έχουμε υπομονή, τους στηρίζουμε και προσπαθούμε να τους αφήσουμε να δουλέψουν. Αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα. Το
κυρίαρχο θέμα είναι αυτό που θα ήθελα εγώ σαν προπονητής. Εγώ τι θα ήθελα. Θα ήθελα να έχω από πάνω μου ανθρώπους οι οποίοι να μου δώσουν την ευκαιρία να δουλέψω και να αξιολογηθεί η δουλειά μου. Ναι. Και όχι στο πρώτο αποτέλεσμα αρνητικό να διώξω τον προπονητή ή να με διώχναν εμένα και να παίρναν κάποιον άλλον. Αυτό λοιπόν που εμείς δεν το θέλαμε, δεν θέλαμε αυτή τη συμπεριφορά, το κάνουμε πράξη στη δικιά μας η ομάδα. Και έτσι, με τα αρνητικά αποτελέσματα που είχαμε στις αρχές, για μας δεν σήμαινε ότι τέλειωσε η χρονιά, δεν σήμαινε ότι είχαμε κακές επιλογές. Θέλαμε υπομονή, επιμονή, δώσαμε χώρο στον προπονητή να δουλέψει, στο staff το προπονητικό, στους παίκτες να προσαρμοστούν, να κολλήσει η χημεία και στο τέλος που κρινόμεθα όλοι, το πρόσημο είναι θετικό και βλέπουμε ότι η ομάδα πήγε εξαιρετικά καλά, θα λέγαμε. Μπορείτε να πείτε ότι σε εκείνη την κομβική στιγμή, πέρα από την υπομονή που κάνατε και τη στήριξη που παρήχατε, η απομάκρυση του Ντίλαρτ, η απόκτηση του Γκος ήταν η κίνηση, η αθλητική που πραγματικά άλλαξε κατά πολύ την πορεία της ομάδας? Είναι. Θα σας έλεγα ότι είναι ένα κλειδί στην όλη κατάσταση, γιατί ο Γκος είναι ένα παιδί το οποίο είναι βαρόμετρο για την ομάδα. Mm-hmm. Υπήρξε βαρόμετρο για την ομάδα. Είναι leader. Είναι νικητής. Δεν θέλει να χάνει. Και εμείς το βλέπαμε στην προπόνηση. Εμείς δεν βλέπουμε μόνο τα παιχνίδια. Ναι. Στα παιχνίδια εμείς βλέπουμε απλά ένα... αυτό που γίνεται όλη τη βδομάδα. Επειδή είμαστε όλη τη μέρα στο γήπεδο, ξέρουμε ακριβώς πώς συμπεριφέρεται ο κάθε παίκτης. Άρα, ο συγκεκριμένος παίκτης, ναι, ήταν κομβικό σημείο αλλαγής πλεύσης για τον ΠΑΟΚ. Και γι' αυτό είναι μέσα στους μεγάλους σας στόχους να συνεχίσει, παρότι το διαβατήριο του γράφει μια ηλικία που λίγο αγχώνει ίσως. Αθλητικά. Να σας πω ότι η ηλικία πλέον έχει αλλάξει τα δεδομένα. Όταν παίζεις 15 λεπτά ποιοτικά, νομίζω ότι μπορείς να τα στηρίξεις και να παίξεις και καλά. Ναι. Νομίζω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος θα θέλαμε να είναι στην ομάδα, δεν σας το κρύβουμε. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά και σημαντικά την ομάδα μας, αλλά δεν εξαρτάται μόνο από τη σχέση την μεταξύ μας, η οποία είναι εξαιρετική και προφανώς θα ήθελε να μείνει και ο ίδιος αλλά και εμείς. Αλλά υπάρχει το θέμα το οικονομικό. Είναι σε μια ηλικία που ξέρετε αυτοί οι αθλητές προσπαθούν να πάρουν το εφάπαξ της καριέρας τους και ίσως να ψάξει να βρει κάτι πιο ακριβό. Αν το βρει, δεν θα είναι μαζί μας. Μάλιστα, σας ακούω. Εμείς πάντως θα κάνουμε, πάντως θα κάνουμε προσπάθεια και δεν σας το κρύβω ότι και σήμερα υπάρχει ένα meeting μεταξύ του staff, μεταξύ του προπονητή του κ. Παπαθεοδόρου, του Μπάνε, του κ. Ζουρατζίδη και δικό μου, για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε και πώς θα σχεδιάσουμε τη νέα χρονιά και πώς θα κινηθούμε, για να δούμε πώς θα σχεδιάσουμε τη νέα μας χρονιά. Σας ακούω πολύ επιφυλακτικό για τον Γκος και εξηγείτε τον λόγο. Το ίδιο επιφυλακτικό είστε και για τον Μαργαρίτη? Κοιτάξτε, για κανένα δεν μπορεί να... είναι μια ελεύθερη αγορά. Ναι. Είναι μια ελεύθερη αγορά που αν έρθει η άλλη ομάδα και σου δώσει τα διπλάσια και ενδεχομένως παραπάνω, όποιος και να είσαι θα το σκεφτείς. Εμείς είμαστε ανοιχτοί, ξέρουν τις προθέσεις μας τα παιδιά, έχουμε μιλήσει μαζί τους, ξέρουμε αν τους έχουμε στηρίξει ή αν πραγματικά τους θέλουμε στην ομάδα μας. Θα δούμε και τα οικονομικά μεγέθη που μπορούμε να φτάσουμε και θα δούμε πώς θα χτίσουμε τη νέα χρονιά. Είναι ένας φαύλος κύκλος όμως, εντάξει, να ετοιμάζετε εσείς ένα project το οποίο ουσιαστικά δίνει υπεραξία στους αθλητές και αυτοί να εκμεταλλεύονται το συγκεκριμένο και εσείς να ξεκινάτε από το μηδέν. Αλλά ποιος άλλος δρόμος υπάρχει για μια ομάδα που είναι σε συντήρηση? Γιατί εγώ επιμένω ότι όσο ο ΠΑΟΚ δεν έχει επενδυτεί, δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. 100%. Συμφωνώ απόλυτα. Αν δεν υπάρχει ένας ιδιοκτήτης ο οποίος να έχει συγκεκριμένο budget, εμείς θα είμαστε σε αυτά τα επίπεδα. Δυστυχώς γίνεται η δουλειά μας πάρα πολύ δύσκολη. Για μας τι θα ήταν πιο εύκολο? Να κρατήσουμε την ομάδα ως έχει, να κάνουμε δύο προσθήκες κλειδιά και να αλλάξουμε τα δεδομένα της ομάδας, να πάμε σε ένα άλλο επίπεδο ενδεχομένως. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ξέρετε... δεν μπορούμε να το κάνουμε. Υπάρχουν προτάσεις από άλλες ομάδες με πιο πολλά λεφτά και ο παίκτης είναι επαγγελματίας και θα κοιτάξει στο μέλλον. Ξέρετε, αυτό το κομμάτι που αναφέρατε είναι πάντα και μια κατηγορία, ίσως η πιο αυστηρή κριτική σε όλους που είστε κοντά στην ΚΑΕ και πρώτα στον πρόεδρο, είναι αυτό το ότι παραμένει ο ΠΑΟΚ χωρίς τον ιδιοκτήτη, ότι δεν κάνει ο ΠΑΟΚ και οι παράγοντές του ό,τι παραπάνω μπορούσαν για να προσελκύσουν έναν άνθρωπο. Τι απαντάτε σε αυτό?
έχουμε κάνει, καταρχήν είμαστε ευγνώμονες για τη βοήθεια που μας παρέχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο Ιωάννης Σαββίδης. Ναι. Γιατί πραγματικά η στήριξή του είναι αυτή που είναι και είναι πολύ μεγάλη για μας. Αυτό πρέπει να το πούμε πραγματικά. Δηλαδή μας βοηθάει ώστε να έχουμε μια αξιοπρεπή ομάδα. Τώρα αν εμείς έχουμε πάει ένα βήμα παραπάνω, αυτό είναι μια δουλειά που αξιολογείται από εσάς και από τους φιλούς του μπάσκετ και αυτούς που αγαπάνε την ομάδα ή την πολεμάνε. Για μας είναι όλες οι κριτικές δεκτές. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι όλες οι πιο πολλές ομάδες έχουν πλέον ιδιοκτήτη. Mm-hmm. Μιλάμε για τον Προμηθέα. Προμηθέας δεν έγινε ξαφνικά από το πουθενά. Έχει ιδιοκτήτη που ανά πάσα στιγμή μπορεί να βάλει κάποια λεφτά δικά του και αρκετά μάλιστα και να δημιουργήσει ένα ρόστερ πολύ μεγάλο. Το Λαύριο, η ΑΕΚ, mm-hmm. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, αυτές οι ομάδες έχουν ιδιοκτήτη που αλλιώς κινείς, αλλιώς μπορείς να συμπεριφερθείς. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε ιδιοκτήτη, έχουμε έναν άνθρωπο μέγα χορηγό ο οποίος μας βοηθάει και είμαστε εκεί. Αρκεί. Εμείς θα θέλαμε, σας είπα, να είμαστε πρώτοι. Ναι. Εμείς θα θέλαμε να είμαστε πρώτοι των πρώτων. Να παλεύουμε για να γίνουμε πρώτοι των πρώτων. Έτσι θα θέλαμε τον ΠΑΟΚ. Αλλά προφανώς με τα δεδομένα που έχουμε δεν μπορούμε να φτάσουμε εκεί. Επειδή στο ποδόσφαιρο εμείς οι ποδοσφαιρικοί, γιατί έτσι έχουμε χρεωθεί, βλέπουμε κάτι εκατομμύρια να περνάνε από δεξιά-αριστερά και έχουμε ζαλιστεί λίγο, είναι η αλήθεια. Είναι η εποχή ενός νεοπλουτισμού και τέλος πάντων δεν είναι και πολύ εύκολα διαχειρίσιμο αυτό το πράγμα για εμάς που μεγαλώσαμε στη φτώχεια. Ωραία. Έχει δίκιο, το απόλυτο. Είναι όσο εύκολο να κάνεις ομάδα χωρίς λεφτά, όσο δύσκολο, τόσο δύσκολο είναι να κάνεις και με λεφτά. Αν δεν έχεις την τεχνολογία. Πιο δύσκολο είναι. Ναι, πολύ πιο πιθανό. Δύσκολο είναι με λεφτά. Ωραία. Με πόσα λεφτά θα μπορούσε ο Νίκος Σταυρόπουλος να εγγυηθεί, σε εισαγωγικά, ξέρουμε ο αθλητισμός είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα και σύνθετο, ότι η ομάδα θα διεκδικεί τίτλους? Ποιο ήταν το νούμερο που θα τον καθησύχαζε ότι θα μπορεί να διεκδικεί τίτλους και συνέχεια στο μπασκετικό τμήμα? Ένα μπάτζετ δηλαδή τώρα 3 εκατομμυρίων, ναι, θα ήταν καλό. Μπράβο. Κοιτάξτε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ναι. Κοιτάξτε, άρα όταν η ΑΕΚ έχει ένα μπάτζετ 4 εκατομμυρίων και έχει παρουσιάσει όχι και τόσο καλή ομάδα, θα περίμενα να είναι διαφορετική ομάδα με τόσα πολλά χρήματα, νομίζω ότι είναι ένα μπάτζετ που πλέον μπορείς να διεκδικήσεις πολλά πράγματα. Ένα μπάτζετ της τάξης 3 εκατομμυρίων, 4 εκατομμυρίων σε πάει σε άλλα επίπεδα, αυτό που σας λέω. Mm-hmm. Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Χωρίς το να σημαίνει ότι θα πάλι μπορεί να κερδίσει πάνω ακριβώς, γιατί αυτοί έχουν πολύ μεγαλύτερο. Αλλά με ένα μπάτζετ τέτοιο θα δημιουργήσει μια ομάδα η οποία θα είναι πολύ δυνατή, αρκετά δυνατή ως πολύ δυνατή, πιθανά να φέρει τον κόσμο παραπάνω πίσω ή να κερδίσει καινούριους φίλους, να γεμίσει το γήπεδο. Και αυτό είναι μια ακολουθία συνεχόμενη. Έχεις χορηγούς παραπάνω, έχεις κόσμο παραπάνω, η πίεση προς τους διαιτητές είναι παραπάνω και έτσι δημιουργείς τις συνθήκες για να κάνεις νίκες πολύ μεγάλες και αξιόλογες. Και έτσι να διεκδικήσεις αυτό που έχουμε στο μυαλό μας όλοι μας, στο πίσω μέρος του μυαλού αν θέλετε, κάποια στιγμή να φτάσουμε στην κορυφή, να είμαστε από τους πρώτους των πρώτων. Κύριε Σταυρόπουλε, με τα σημερινά δεδομένα, μια επιτυχία στην Ευρώπη, στο Champions League, είναι ανεφικτή μια συμμετοχή στο Final Four? Είναι εφικτή. Επειδή έχουμε παρακολουθήσει λίγο το Champions League και έχουμε δει τις δυναμικότητες των ομάδων, δεν διαφέρουμε πάρα πολύ. Μάλιστα. Είναι εφικτή μια διάκριση τέτοια. Αλλά πάλι σας λέω, σκεφτείτε ότι η Άκη είχε ένα budget 4 εκατομμύρια. Ναι. Η Μονακό, ξέρω εγώ, πάλι στα 6-7, δεν ξέρω πόσο έχει. Έχει ομάδες που έχουν budget τέτοιο επίπεδο. Αλλά παρόλα αυτά είναι όταν έχεις ένα budget 4 εκατομμύρια και πιθανά εσύ να έχεις 1 εκατομμύριο ή 800.000 ή 600.000, δεν είναι μεγάλες διαφορές των παικτών που μπορεί και να μεγαλώσει το χάσμα μεταξύ των ομάδων. Καταλαβαίνετε τι λέω. Άρα μπορείς να διεκδικήσεις πράγματα. Και δεν σας το κρύβουμε ότι εμείς θέλουμε να διεκδικήσουμε κάτι σε αυτό το Champions League. Δηλαδή θα θέλαμε να φτάσουμε στην τετράδα. Μάλιστα. Να ένα στόχο για την επόμενη χρονιά. Υπάρχει ένα στόχο, εξαρτάται βέβαια από το budget που θα έχουμε πάλι. Σας είπα, υπάρχει ένα meeting και ίσως και επόμενα για να δούμε τι budget θα έχουμε, πώς θα κινηθούμε και τι στόχους θα οριοθετήσουμε για τη νέα χρονιά.
τον Κόνιαρη ο ΠΑΟΚ μπορεί να τον κρατήσει με όλα αυτά τα οποία ισχύουν, ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει όχι μόνο ηλικιακά αλλά και μπασχετικά κάθε χρόνο όλο και πιο πολύ. Και αν εισπράξει τον buyout, για να το κλείσουμε όλο το θέμα Κόνιαρη, και αν εισπράξει τον buyout που αν δεν ξέρω κανένα, είναι 400.000. Δεν μπορεί να φύγει φέτος. Ναι, δεν μπορεί να φύγει φέτος. Ό, γιατί άμα δεν ανανεώσει, θα πρέπει να ψαχτεί ο ΠΑΟΚ να τον πουλήσει. Αυτό δεν είναι, αυτή δεν είναι η αλήθεια. Φέτος ανήκει σε εμάς. Αν πληρωθεί τον buyout, τι αλλάζει στο σχεδιασμό? Αν πληρωθεί το buyout, θα δούμε τι λεφτά, θα είναι ένα ποσό πολύ σεβαστό το οποίο θα μπει στην ομάδα και θα δούμε μετά πώς θα χρησιμοποιηθεί. Θα χρησιμοποιηθεί, θα χρησιμοποιηθεί αγωνιστικά, όχι για κάτι άλλο. Βεβαίως, αγωνιστικά και μόνο, δεν το συζητάω. Βεβαίως. Μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο, να έχουμε παιδιά τα οποία να μπορούμε να τα πουλήσουμε, να πάρουμε μισό εκατομμύριο ή 600.000 ή 300, ανάλογα τι buyout βάζουμε εμείς στους παίκτες μας, και να μπορούμε να έχουμε αυτά τα λεφτά για να τα ρίξουμε πάλι στην ίδια την ομάδα. Μάλιστα. Σκέφτεστε για να κλείσουμε κάποιον άλλο στόχο πέρα από τα αυτονόητα? Το κύπελλο, το οποίο σίγουρα θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να πάει κάποτε σε ένα τελικό, στο πρωτάθλημα τα γνωστά, στην Ευρώπη. Κάποιον άλλο στόχο, όπως πέρυσι, η δημιουργία κορμού Ελλήνων που μπορεί να έχει ο ΠΑΟΚ για την επόμενη χρονιά? Κοιτάξτε, τη δημιουργία κορμού Ελλήνων είμαστε οι πρώτοι που τη χαράξαμε εδώ και 6-7 χρόνια και μας έχουν αντιγράψει όλες οι ομάδες. Πάρτε το ΛΑΒ, πάρτε τον Προμηθέα, πάρτε την ΑΕΚ. Όλες οι ομάδες έχουν αντιγράψει το μοντέλο που κάναμε εμείς πριν από 6-7 χρόνια. Και γι' αυτό είμαστε περήφανοι, έτσι. Και καλά κάνουν οι ομάδες και αντιγράφουν. Το θέμα είναι αν μπορείς να κάνεις καλή αντιγραφή ή κακή αντιγραφή. Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Και να βρεις και τη χημεία που πάντα παίζει ρόλο. Ακριβώς. Εμείς είμαστε πραγματικά σε πολύ καλό επίπεδο, γιατί κάναμε νέο κορμό, πολύ έμπειρους παίκτες μπαρουτοκαπνισμένους, νέα παιδιά φιλόδοξα τα οποία έχουν προοπτική πολλών χρόνων μπάσκετ. Συν τους ξένους, και κάναμε μια μαγιά, μια ομάδα η οποία πραγματικά έπαιξε πολύ όμορφο μπάσκετ. Θα δούμε για τον χρόνο ποιοι παίκτες θα μας μείνουν. Γιατί μην ξεχνάτε, υπάρχει ο Χαρλαμπόπουλος, υπάρχουν παίκτες οι οποίοι δεν ανήκουν σε εμάς. Και θα δούμε στο τέλος του καλοκαιριού, γιατί εμείς τώρα, ξέρετε, οι παράγοντες συνήθως, είχα ακούσει κάτι από τον Νίκο τον Πεζιουρτζή όταν ήμουν αθλητής, παίκτης, του. Και είχε πει τότε ότι εντάξει, εμείς δουλεύουμε το καλοκαίρι και απολαμβάνουμε ή μας βρίζουν το χειμώνα. Και τώρα έτσι μου έρχεται στο μυαλό αυτή η ρίση του Προέδρου, του Νίκου του Πεζιουρτζή, ότι όντως οι ομάδες χτίζονται το καλοκαίρι. Εμείς δηλαδή πρέπει να χτίσουμε μια ομάδα από τώρα μέχρι στις 20 Αυγούστου, άντε 25. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι, δεν είναι καθόλου εύκολο. Και για να μπορούμε το χειμώνα να μην μας κάνουν κριτική αρνητική ή θετική, και ότι δεν κάναμε τις κινήσεις που έπρεπε να κάνουμε. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, πιστέψτε με. Μάλιστα. Κύριε Σταυρόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Καλή ευχαριστούμε για δουλειά. Την καλή χρονιά που είχαμε, γιατί είδαμε και πολύ καλό μπάσκετ, την αλήθεια. Το ευχαριστηθήκαμε. Να είστε καλά, πραγματικά σας ευχαριστούμε και για την κριτική σας, και τη θετική και την αρνητική, γιατί αυτό μας βοηθάει πραγματικά. Και το εννοώ αυτό που λέω. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Αυτά από τον τεχνικό διευθυντή της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για ό,τι έγινε και ό,τι θα προσπαθήσουν να κάνουν. Όχι μόνο δεν είπε μεγάλα λόγια, αλλά ήταν και πολύ επιφυλακτικός. Δεν μπορεί να μην είναι επιφυλακτικός. Είναι αυτός ο φαύλος κύκλος που λέμε. Δεν έχει επιλογές ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πάει σε μια φάση συντήρησης μέχρι να βρεθεί ο άνθρωπος που θα βάλει τα λεφτά. Όταν θα καταλάβει κάποιος επιχειρηματίας ότι το μπασκετικό τμήμα του ΠΑΟΚ είναι αυτό με τη μεγαλύτερη τεχνογνωσία, την πιο βαριά φανέλα και τη μεγαλύτερη προοπτική να πιάσει ακόμα και επίπεδα κορυφής Ευρώπης σε βάθος χρόνου, τότε αυτή η συντήρηση που γίνεται τόσα χρόνια θα δικαιωθεί. Αν όχι, δεν ξέρω πόσο μπορεί να αντέξουν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν κάθε χρόνο τη μέρα της μαρμότας. Αυτή είναι η κατάσταση. Και για τον Κώστα επιφυλακτικός, και για τον εντάξει, για τον Κόνιαρη το ξεκαθάρισε. Τον Κόνιαρη είναι γνωστό το θέμα και απορώ γιατί φοβόμαστε να το πούμε. Είναι τελευταία χρονιά του συμβολέου του, ή θα πρέπει να ανανεώσει κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο για να το κρατήσουμε παραπάνω, ή θα πρέπει να πουληθεί. Αν παίξει χωρίς να πουληθεί για μια ομάδα τώρα που μπορεί να εισπράξει από τον buyout να αυξήσει 60% του budget της, αν είναι 400.000 αν θυμάμαι καλά, ωραία, θα κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Τζάμπα το project Κόνιαρη. Ενώ αν εισπράξουμε και καταφέρουμε να αυξήσουμε το budget μας 400.000 ευρώ, τότε
κάτι θα έχουμε κάνει. Αυτό είναι το story. Όλα αυτά στην... μας ενημέρωσε ότι ουσιαστικά η χρονιά ξεκινάει από σήμερα με τη σύσκεψη την οποία έχουν, όπου θα προσπαθήσουν να κάνουν σχέδια χωρίς να ξέρουν τι έχει το πορτοφόλι μέσα. Αυτό είναι το... σκελετό θα κάνουν τώρα. Ναι, το πρόβλημα. Τι έχουμε, τι δεν έχουμε. Θα πάρουν ένα feedback από αυτούς που μπορούν να πάρουν feedback. Εντάξει. Τώρα τι να το πεις του Χαραλαπόπουλου, θα μείνει και δεύτερη χρονιά εδώ, το ξέρει. Ξέρω εγώ. Θέλει, δεν θέλει, δεν ξέρουμε. Ωραία. Ο Κόνιας είπαμε την περίπτωσή του. Ο Καράς είναι μια σταθερά. Ακόμα και ο Μαργαρίτης δεν είναι σταθερά. Αν και το ότι ο Προμηθέας πήρε τον Τσαϊρέλη νομίζω ότι κάτι σημαίνει. Αλλά αυτό είναι εκτίμηση. Γιατί ο Προμηθέας ουσιαστικά, από ό,τι καταλάβαμε από τις ερωτήσεις που δεχόταν ο γιατράς από τους υπευθύνους της ΕΡΤ, τους συναδέλφους, εκεί καταλάβαμε ότι κάτι τρέχει. Ποια, οι ξένοι δεν μπορείς να πεις με σιγουριά τι γίνεται. Είναι ο κορμός. Θα φανεί αν είναι ο κορμός σε κανένα μήνα, ανάμιση. Πάμε στο διάλειμμα, δεύτερη ώρα για το ΠΑΟΚ 24. Επιστρέφουμε σε λίγο με το τελευταίο κομμάτι. Μετά τη συνέντευξη με τον Νίκο Σταυρόπουλο και τη ζήτηση για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, όπου ουσιαστικά ξεκινάει η προσπάθεια για τη νέα σεζόν, με τις δυσκολίες, με όλα τα δεδομένα τα οποία τα ξέρουμε, επιστρέφουμε και στο ποδόσφαιρο, όπου επικρατεί μια ησυχία γενικότερα. Εντάξει, η ησυχία υπάρχει γιατί δεν έχεις να κάνεις με πολλές επιλογές, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται να πάρεις 12 παίκτες. Τι να κάνεις δηλαδή. Εντάξει, κοίτα, μέχρι να διαμορφωθεί το ρόστερ με το... αυτούς που έρχονται δανεικούς και ξέρω εγώ και ποιοι είναι ή ποιοι δεν είναι, θα έχουμε λίγο κάποιες απορίες. Οι οποίες θα λυθούν 20 του μηνός, 19 μάλλον που θα ανακοινωθεί, ποιοι θα βρίσκονται εδώ. Ή ποιοι θα ταξιδέψουν στην Ολλανδία στις 20. Εντάξει, δεν έχουμε αρκετά ζητήματα. Αυτό είναι βέβαια η ευλογία της συνέχειας που έχει το ποδοσφαιρικό τμήμα. Που μακάρι κάθε χρόνο να έχει συνέχεια. Να μην χρειάζεται να αλλάξει 854 πράγματα. Δεν αναφέραμε τη δήλωση του Λουτσέσκου, βέβαια, που επιβεβαιώνει το άγχος του κατά κάποιο τρόπο για τον Τζάλμα Κάμπος. Είναι ότι είπε στο Σαββίδι. Ναι. Είναι αυτό που συζητάμε πόσες μέρες. Ότι ο Κάμπος φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει μια πρόταση για τριετές κλειστό από την Αλάνια. Έτσι πιστεύει και έτσι θέλει να περάσει. Ο Λουτσέσκου τον χρειάζεται, άρα λέει ότι ακόμα και να μην ανανεωθεί, εγώ τον θέλω εδώ. Εκτιμά θα το διαχειριστεί ο ίδιος, άρα πάμε σε αυτή τη λογική. Μάλιστα. Είναι παίκτης κορμού, δεν μπορεί να φύγει. Είναι πιο σταθερός εξτρέμ που έχουμε. Mm-hmm. Πάμε στον Νίκο τον Μοσχοβίτη να μας δώσει. Και το Φλιώνη και τον Μποχωρίδη που θέλει. Δύο-τρεις εξηγήσεις από όλα όσα μας είπε ο Νίκος Σταυρόπουλος. Νίκο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Πού είσαι χαμένος, όλα καλά? Όλα καλά. Πώς τον άκουσε Σταυρόπουλο? Εμένα με εντυπωσίασε ο ρεαλισμός, να πούμε, ή η επιφυλακτικότητα που έδειξε για αρκετά θέματα. Μα δεν νομίζω ότι έχει και άλλη επιλογή. Δηλαδή, σήμερα που μιλάμε, ξέρει ο ΠΑΟΚ τι λεφτά θα έχει από το τηλεοπτικό? Θα έχει τηλεοπτικό. Θα έχει τηλεοπτικό. Όπως όλα δείχνουν θα έχει, πάλι στην ΕΡΤ. Αλλά οριστικό δεν είναι τίποτα ακόμα. Ξέρει τι λεφτά θα έχει από μια χορηγία φανέλας που φέτος είχε κάποια καλά χρήματα με βάση τον μπάτζετ του? Δεν ξέρει. Ξέρει επίσης σήμερα που μιλάμε από την πλευρά του Ιβάν Σαββίδη ποιο ακριβώς θα είναι το ποσό δεδομένη εθνική στιγμή? Ούτε στο ποδόσφαιρο δεν ξέρουν. Είναι πολλά ανοιχτά ζητήματα. Δηλαδή, και επειδή οι άλλοι ξέρουν, οι ΑΕΚ, ο Προμηθέας τα λοιπά, πλέον εκτούν. Οι Κίμοι. Κοίτα, τώρα που μιλάμε, ναι. Εντάξει. Και οι ΑΕΚ, ο Προμηθέας και οι Κίμοι που λες, έχουν πρόεδρο και μεγαλομέτωχο ο οποίος ξέρει τι είναι να δώσει, το τι είναι να κάνει και όλα αυτά. Ο ΠΑΟΚ πορεύεται με βάση τα έσοδα από τηλεοπτικά, από μια κεντρική χορηγία και τα χρήματα που δίνει ο Βασαβής. Σήμερα που μιλάμε, όλα αυτά είναι ερωτηματικά για το ποσό.
ο στόχος είναι σιγά σιγά και χρόνο με το χρόνο το budget να ανεβαίνει με βάση αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν, έτσι λογικό δεν υπάρχει χρηματοδότηση όπως είναι ο ΠΑΟΚ, να ανεβαίνει λίγο παραπάνω κάθε φορά. Αλλά τώρα που μιλάμε, όλα αυτά είναι ερωτηματικά ακόμα. Δεν μπορείς να είσαι 100% σίγουρος για το τι θα κάνεις. Οπότε πέρσι με την αλλαγή του προπονητή και την αλλαγή έτσι όλη αυτής της φιλοσοφίας, υπήρχαν πιο ξεκάθαρα πράγματα. Τώρα είναι λίγο... πώς πιο ξεκάθαρα, αφού πέρυσι άλλαξαν όλα, τώρα υπάρχει μια συνέχεια στον προπονητή. Ναι, θέλω να σου πω ότι είχε πάρθει μια απόφαση εξ αρχής, ή τέλος πάντων από ό,τι μέχρι μετά μέσα στη σεζόν, και υπήρχε πιο ένας μπούσουλας τέλος πάντων πάνω σε αυτό που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Τώρα, επειδή η σεζόν τελείωσε πολύ καλά και όντως υπάρχει στόχος να μείνει ένας σημαντικός κορμός από την ομάδα και την επόμενη σεζόν, είναι και αυτό ένα περαιτέρω έτσι θέμα που φέρνει πίεση. Δηλαδή, σήμερα που μιλάμε ακόμα, το θέμα του Μαργαρίτη είναι ανοιχτό. Και την δεδομένη χρονική στιγμή είναι και προτεραιότητα μεγάλη. Να τελειώσει το όσο δυνατόν γρηγορότερα το θέμα του αρχηγού. Ο Μαργαρίτης αυτές τις μέρες είναι σε ολιγορήμερες διακοπές. Από Δευτέρα θα είναι στην Αθήνα, καθώς μαζεύεται η εθνική ομάδα που έχει τα παιχνίδια τα δύο για τα παράθυρα της FIBA τέλος Ιουνίου και αρχές Ιουλίου. Και στο ΠΑΟΚ θέλω να τελειώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το θέμα του Μαργαρίτη, για να έχουν και τη βάση αυτή, ότι υπάρχει και ο Μαργαρίτης για την επόμενη σεζόν. Οπότε είναι ένα θέμα που είναι ανοιχτό και είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια υπάρχουν και όλα τα άλλα. Χθες ο Ηλίας Παπαθεοδόρου, ας πούμε, έλεγε το βράδυ ότι θα ήθελε 6-7 παίκτες από τη φετινή σεζόν και την επόμενη. Ναι. Πάντα σε μια, παντώντας μια ρεαλιστική βάση, έτσι. Θα μπορεί να ήθελε και τους 12, να το πω έτσι πολύ απλά. Ή να ήθελε 10. Αλλά μιλάμε πάντα σε μια βάση ρεαλιστική. Οπότε όλα αυτά σήμερα θα συζητηθούν σε αυτή την συνάντηση που αποκάλυψε ο κ. Σταυρόπουλος αργότερα. Οπότε έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, είναι η αλήθεια. Και οι κουβέντες έχουν γίνει και πιο νωρίς μέσα σεζόν. Απλά τώρα που τελείωσε η χρονιά θα τα βάλουν όλα κάτω για να δουν τις επόμενες κινήσεις τους. Το πρώτο σημαντικό ζήτημα είναι αυτό του Μαργαρίτη. Μάλιστα. Οι ελπίδες ή το Μαργαρίτη? Οι ελπίδες είναι αρκετές. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα ποντάρει στη διάρκεια περισσότερο. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι... Σαν το Βέρμπλουμ. Η αλήθεια είναι ότι και ο Μαργαρίτης είναι ένας παίκτης που φέτος είχε την καθολική αποδοχή από όλους και με την παρουσία του στην Εθνική. Δηλαδή, ναι. Αν το έβλεπε καθαρά συμφεροντολογικά και για να πάρει χρήματα, θα μπορούσε να πατήσει πολύ πάνω σε αυτό. Αλλά ο Μαργαρίτης είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι ένας παίκτης που έχει δεθεί με τον ΠΑΟΚ και νομίζω ότι το όλο θέμα είναι σε δρόμο για να λυθεί και να παραμείνει για τις επόμενες δύο σεζόν, λέω εγώ, στον ΠΑΟΚ. Απλά, ξαναλέω, είναι ανοιχτό τώρα που μιλάμε. Μέχρι να κλείσει δεν μπορείς παιδε, να είσαι σίγουρος. Τώρα, αυτό του προμηθέα που λέγατε κι εσείς, δεν ξέρω κατά πόσο προμηθέας ασχολήθηκε με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ουσιαστικά, του Μαργαρίτη. Και μάλιστα σήμερα κιόλας. Ναι, ναι. Mm-hmm. Δεν ξέρω κατά πόσο ασχολήθηκε επί της ουσίας ή απλά επικοινωνήθηκε προς τα έξω κάτι τέτοιο κατά τη διάρκεια της σειράς των μικρών τελικών. Γι' αυτό λέω ότι δεν ξέρω κατά πόσο ήταν σοβαρό θέμα το ότι μπορεί να έχει προκύψει. Και μάλιστα σήμερα από ό,τι βλέπω, τον θέλει να συμφωνήσει με τον Τσαϊρέλη. Οπότε... Ένιωσαν έκπληξη στον ΠΑΟΚ με την άμεση συμφωνία του Πέντε Γουέι με άλλη ομάδα? Κοίτα, μία. Δεν το ρώτησαμε στον κύριο Σταυρόπουλο αυτό. Μία πολύ φιλολογική κουβέντα που είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα για τον Πέντε Γουέι, στη λογική του τι θα κάνει το καλοκαίρι. Διακοπές. Με αφορμή που έρχεται. Με αφορμή και το Summer League που έρχεται, γιατί αν θυμάμαι καλά το Summer League του Las Vegas είναι 11 με 17 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος. Και ο Πάκ θα είναι εκεί με τον προπονητή του. Ήταν μια κουβέντα στη λογική ότι αν θα είναι εκεί, στο Summer League. Και ο Πέντεγουέι μετέφερε ότι στον ατζέντα του είχαν έρθει ήδη δύο προτάσεις και η πιο χαμηλή ήταν 160.000. Η πιο χαμηλή. Πιθανολογώ, χωρίς να ξέρω το νούμερο ακριβώς, ότι για να συμφωνήσει μετά από το δεύτερο καλό μισό της σεζόν που έκανε με τον ΠΑΟΚ τόσο άμεσα με τη Σάσαρη, mm-hmm. πέρα από το κομμάτι του προπονητή της Σάσαρη που παίζει ρόλο, γιατί αυτός τον έφερε στην Ευρώπη και εκεί έκανε την πολύ καλή τη χρονιά στην Πιστόλια,
θα πήρε ένα πολύ καλό ποσό για να συμφωνήσει 12-13 Ιουνίου. Από τα 5.000 του ΠΑΟΚ το μήνα πήρε 20. Ναι, είναι αρκετά πιθανό. Είναι αρκετά πιθανό το συμβόλαιο που είχε πάρει, που θα πήρε από τη Σάσαρ, να είναι στα 200.000, 210 ξέρω εγώ κάπου εκεί. Ναι. Λεφτά από ΠΑΟΚ δεν μπορεί να δώσει. Και τα 5.000 του ΠΑΟΚ, τα 5.000 του ΠΑΟΚ στο τρίμηνο αυτό που ήταν στην ομάδα, ήταν γιατί είχε πάρει τα 150 από την Αντέρ, κάπου τόσα, όταν έλυσε τη συνεργασία του μαζί της. Δεν μου λες, όλο το συμβόλαιο. Όταν λέμε σχεδιασμός του νέου ΠΑΟΚ, είναι Πρέλεβιτς, Σταυρόπουλος, Ζουρναντζής, Παπαθεοδόρου. Αυτή είναι. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Και ποιοι είναι οι ρόλοι εδώ τώρα? Ο Πρέλεβιτς είναι ο σφιχτός, ο Παπαθεοδόρου ζητάει. Όχι, δεν δουλεύουν έτσι αυτοί. Όχι. Για πείτε μας, ποιοι είναι οι ρόλοι. Ο Μπάνεκ σύνεται και τους κοιτάει. Ο Σταυρόπουλος φιλοσοφεί. Ο Ζουρνατζίδης κοιτάει με εκείνο το βλέμμα το μυστήριο που έχει, αυτό το λάγνο. Και ο Παπαθεοδόρου λέει, τώρα που σφίξαμε, τη βγήκα τρίτος. Αυτό είναι το σχόλιο. Γιατί συγγνώμη, γιατί κορεδεύετε. Υπάρχουν πιο τυχεροί προπονητές του Παπαθεοδόρου? Όχι βέβαια. Που μιλάνε με πιο μπασκετικούς? Όχι βέβαια. Όχι, δεν το συζητάμε αυτό. Απλά τώρα... δεν είναι ακόμα και τώρα η πιο μπασκετική διοίκηση στην Ελλάδα? Είναι. Απλά τι γίνεται. Ο ΠΑΟΚ συζητάει για σχεδιασμούς ομάδας και σεζόν κάθε χρόνο, χωρίς να ξέρει τι λεφτά έχει. Δηλαδή, χωρίς να ξέρει, κατάλαβα. Δηλαδή δεν έχει στάνταρ ότι, ωραία, φέτος έχουμε αυτά τα λεφτά και θα δώσουμε τόσα για να κάνουμε ομάδα. Ξεκινάει κάθε ο Πρέλεβιτς κάθε χρόνο, παιδιά, έχουμε 200 χιλιάρικα. Και σιγά σιγά. Κάθε καλοκαίρι, ωραία. Ουσιαστικά βλέπει και κάνει. Αλλά τώρα, γι' αυτό λέω ότι πέρσι ήταν λίγο, όχι πιο εύκολο όσον αφορά την αλλαγή, αλλά ήσουν πιο σίγουρος για κάποια πράγματα, γιατί άλλαξε ένας προπονητής, ήρθε νωρίς. Έτσι, ο Παπαθεοδόρου είχε ανακοινωθεί πέρσι το Μάιο. Και ένας μπούζλας υπήρχε για το τι θέλει να κάνεις. Όσον αφορά και παίχτες και την ομάδα που θέλει να κάνεις και όλα αυτά. Τώρα, επειδή έχεις και άνοιχτα θέματα, αυτό που λέει ο Σταύρος του Κόνιαρη, το θέμα είναι ζήτημα. Δεν είναι απλό θέμα του Κόνιαρη. Ο Κόνιαρης θα πάει στην Αμερική ένα μήνα για να κάνει προπονήσεις βελτίωσης. Τώρα. Κάποιος κοντά. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα πότε. Σε επαγγελματικό κάμπ θα πάει. Ναι, και η εταιρεία που τον εκπροσωπεί δεν είναι μια μικρή εταιρεία. Δηλαδή η παρουσία του εκεί, okay, έχει να κάνει με τη δική του βελτίωση και τη δουλειά τη προσωπική, αλλά λέει κάτι το ότι θα είναι στην Αμερική ένα μήνα. Ναι. Και υπάρχει αυτό το θέμα που σωστά το αναφέρετε, ότι έχει ένα συμβόλαιο το οποίο του χρόνου λύγει. Αν το αφήσεις όλη τη χρονιά να περάσει έτσι, είναι αρκετά πιθανό το καλοκαίρι ο Κόνιαρης, το επόμενο καλοκαίρι του 19, να είναι ελεύθερος. Ναι. Δηλαδή να έχεις δουλέψει 3 χρόνια με τον Κόνιαρη για να το φτάσει σε ένα καλό επίπεδο και το καλοκαίρι να σου φύγει και να χωρίς να πάρει λεφτά. Για το Χαραλαμπόπουλο οι πιθανότητες? Δεν νομίζω ότι θα τον πάω αυτό το θέμα. Είναι ξεκάθαρα δικό του θέμα αυτό. Καλά. Ξεκάθαρα δικό του, το τι θέλει να κάνει. Αν θέλει να γυρίσει στο Παναθηναϊκό, καλώς να γυρίσει. Αν θέλει να συνεχίσει κάπου αλλού, είναι επίσης μια άλλη κουβέντα. Είναι καθαρά θέμα Χαραλαμπόπουλου αυτό και της πλευράς του. Ωραία. Νίκο, θα έχουμε ρεπορτάζ. Ξεκινάει χρονιά, ονόματα αυτά. Θα έχει πράγματα. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Διαβάζω στο SDNA. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Όλα τα παιχνίδια της σεζόν που τελείωσε, για τα οποία χτύπησε ο συναγερμός του συστήματος ανίχνευσης στοιχηματικής απάτης. Και στα 50 δεν υπάρχει πάω αν είδα καλά. Εντάξει, καταρχάς δεν υπάρχει παιχνίδι Super League. Είναι όλα Football League και Κύπελλο. Εκείνο το Άρης Πανιόνιος το έχει, που στο ημίχρονο υπήρχε μια ένταση. Για δες λίγο. Μισόλεπτο, γιατί αμέσως πάλι εκεί πήγες. Είναι μια εξέλιξη για τη Super League αυτή. Τώρα καλή, κακή, δεν ξέρω. Εντάξει, Super League τώρα δεν έχει. Εκεί στο άλλο γίνονται όργια. Στη Football League γίνονται όργια. Κάτσε να διαβάσω τη λίστα. Α, έχει κυπέλλου παιχνίδια. Ναι, και κυπέλλου. Λεβαδιακός Αιγινιακός 5-0. Κασιόπη Σπάρτη 6-1. Άρης Πανιόνιος 1-2 στο κυπέλλου. Α, αυτό. Είναι μέσα. Είναι εδώ στη λίστα. Στο ημίχρονο είχαμε ένα θεματάκι. Κισαμικός Αχαρναϊκός στη Football League. Κύπελο Σπάρτη Ατρόμητος. Κύπελο Απόλλων Λάρισας Λαμία.
Τρίκαλα, Απόλλων Λάρισας, Παναχαϊκή, Απόλλων Λάρισας. Πολύ Λάρισας. Απόλλων Λάρισας είναι Απόλλων που λένε. Τρίκαλα, Σπάρτη. Και αν είσαι Απόλλων. Α, Βέρι Άρης. Βέρι Άρης ποιο, εκεί που πήγε το 14 και προσπάθησε 12 φορές να κάνει πέναλτι. Εκείνο, το 0-1. Αυτό φίλε... Ε? Είναι στη λίστα αυτή το παιχνίδι. Δεν το πατούσε, δεν μου το έπαιρνε. Πατούσα εκεί, μπλόκαρε. Γαμώ, ξαναπατούσα, δεν το έπαιρνε. Ξανά αυτού και από την αρχή. Κάνει το ένα πέναλτι, δεν το δίνει. Ξαναπατάω να το πάρει, δεν μου το παίρνει. Κάνει και δεύτερο το ζώο. Λέω, περίμενε, βραγόρι μου, λίγο να το παίξουμε. Πάντα κοίτα, δεν μου το πήρε. Και πάει πολύ και καλή εμφάνιση του goalkeeper της Βέρειας. Ο οποίος πιάνει και το πέναλτι. Ο οποίος προφανώς και πρέπει να πέσει από κάπου. Ο Πασάς εκτελεστής. Δεν θυμάμαι. Σπάρτη πάλι με τον Όφη, πάλι Απόλλων Λάρισας, πάλι Ιγυνιακός, πάλι Απόλλων Λάρισας και Σπάρτη, Πασαριακός πάλι Απόλλων Λάρισας. Ο Απόλλων Λάρισας δεν έχει παιχνίδι. Έπαιξε λέει, ένα παιχνίδι Απόλλων Λάρισας φέτος κανονικό. Έτσι λέει η λίστα. Η λίστα τη λέει. Σπάρτη Καραϊσκάκης, Απόλλων Λάρισας Καρδίτσα, Ιγυνιακός Απόλλων Λάρισας, Καλυθέα Απόλλων Πόντου. Αυτό είναι έκπληξη. Καλυθέα Απόλλων Πόντου 0-1. Απόλλων Λάρισας Καλυθέα, Λαμία. Α, να το, όχι, έχει Football League. Έχει Football League, ναι. Το Λαμία Απόλλων Σμύρνης το 0-0 το Χ, το οποίο ήταν βολικό, δηλαδή. Ναι, παίχτηκε όμως, δεν φίλε. Έργο τέλης Απόλλων Λάρισας, Άρης Απόλλων Λάρισας, Απόλλων Λάρισας Δόξα Δράμας, Τρίκαλα Πανσεραϊκός, Παναχαϊκή Σπάρτη. Έσπασαν όλα τα ρεκόρ Απόλλων Λάρισας και Σπάρτη. Μάλιστα. Βέβαια, ξέρετε πολύ καλά ότι ναι, δημοσιοποιείται μια λίστα. Παίχτηκαν στοιχήματα χωρίς να ξέρουμε αν είναι κάτι βρώμικο ή οτιδήποτε. Ποτέ δεν έχει συμβεί κάτι. Όχι ποτέ. Για κάποιες υποψίες πριν χρόνια, ο Ολυμπιακός Βόλου τελείωσε έτσι. Δηλαδή, βγήκε από την Ευρώπη. Ναι, μόνο εκεί υπήρχαν σοβαρές αποφάσεις για τέτοιου είδους καταστάσεις. Φίλος μας γράφει ότι υπάρχει ένα μάτς του Απόλλωνα Λάρισας το οποίο δεν ήταν στη λίστα αυτή. Εντάξει. Λοιπόν, κλείνουμε και σήμερα λίγο πριν τις 2 εδώ στο ραδιοφωνικό ΠΑΟ 24. Συνέχεια με φουλεπίθεση για την επόμενη ώρα εδώ στον Λίμπερο.